Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτηση με ένα θέμα που βλέπω ότι καίει τον κόσμο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι εδώ και αρκετή ώρα, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, δεχόμαστε μηνύματα για το τι ακριβώς γίνεται με τη δεύτερη δόση των επιδοτήσεων. Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι αυτό, πόσο σημαντικά είναι αυτά τα χρήματα, με σημείο αναφορά στις γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά και μια ενεργειακή κρίση που έχει γονατίσει στην κυριολεξία τον μέσο οικογενειακό προϋπολογισμό. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Χιλετζάκη. Κύριε Χιλετζάκη, την περασμένη εβδομάδα υπήρχε μια πληροφορία για το ενδεχόμενο ή η δεύτερη δόση των επιδοτήσεων να έρθει λίγο νωρίτερα. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κάτι νεότερο προς αυτό, αλλά και για τις πληροφορίες που θέλουν η δεύτερη δόση να είναι κουτσουρεμένη σε σχέση με την πρώτη δόση όσον αφορά τα χρήματα που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Με την πληρωμή του Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται μία προγραμματική περίοδο. Μία προγραμματική περίοδο που όντως, κύριε Δασκαλάκη, ήταν μία προγραμματική περίοδο που την πλήρωσε πολύ ακριβά ο κριτικός παραγωγός. Ο κριτικός παραγωγός και ειδικά ο ελαιοπαραγωγός πλήρωσε όλη αυτή την εφταετία με πάνω από 55% μείωση των αγροτικών επιδοτήσεων. Αν οι παραγωγοί που μας ακούνε δούνε τα βιβλιάρια τους στα τραπεζικά το 2015, που ξεκίνησε επίσημα η προγραμματική περίοδο αυτή, και δούνε και την πληρωμή του Δεκεμβρίου του 2022, θα δούνε μία μείωση της τάξεως από 55% μέχρι και 65%. Mm-hmm. Δηλαδή χαθήκανε πάρα πολλά χρήματα από το νησί. Το έχουμε πει πάμπολες φορές, το νησί μας το 2015 έπαιρνε 340 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα με την πληρωμή του Δεκεμβρίου παίρνει περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Άρα βλέπουμε μια μεγάλη συρρήκνωση τα τελευταία 6 με 7 χρόνια όσον αφορά τις επιδοτήσεις. Από το 2015 και μετά. Μάλιστα. Ήταν ο όρος που λεγόταν σύγκληση, είχε χωριστεί σε 3 περιφέρειες όλη η ελληνική επικράτεια, στα Ψυχανθή, δηλαδή στα Σιτηρά, στους Βοσκοτόπους και στη Κτηνοτροφία και στις δεντρώδεις καλλιέργειες. Αυτές οι 3 περιφέρειες έπρεπε να μετακινηθούν χρήματα από τη μία περιφέρεια στην άλλη. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως είδαμε ότι δεν πιάσανε τόπο όλα αυτά. Είδαμε χρήματα να φεύγουν από την Κρήτη μας, περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από το νησί μας, να πηγαίνουν σε άλλες περιφέρειες ανά τη χώρα, να ενισχύονται τα Ψυχανθή, και όταν ήρθε στο προσκήνιο η ουκρανική κρίση, όταν κλείσανε τα σύνορα και δεν είχαμε ούτε μαλακό σιτάρι, αλλά ούτε και ζωοτροφές, είδαμε ότι τελικά αυτή η επιδότηση που μετακινήθηκε από τις δεντρώδεις καλλιέργειες, από τα ιστορικά δικαιώματα των δεντρώδεις καλλιεργειών και πήγε στα Ψυχανθή, δεν έπιασε τόπο. Δυστυχώς. Ναι, έρχονται πληρωμές. Τώρα που μιλάμε, γίνεται πληρωμή. Τώρα που μιλάμε, πληρώνεται στην Κρήτη η βιολογική κτηνοτροφία. Mm-hmm. Ολοκληρώνεται μέχρι αύριο το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Και έχουμε και μια σειρά από άλλες πληρωμές. Ακολουθάει η βιολογική γεωργία. Και από τις 20 του μήνα μέχρι και τις 28 θα βορβαδιστούν τα τραπεζικά βιβλιάρια των παραγωγών με μία σειρά από πιστώσεις και από πληρωμές. 375 εκατομμύρια ευρώ είναι το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης. 519 εκατομμύρια ευρώ είναι το πρασίνισμα. Mm-hmm. Και έχουμε και το Young, το νεαρής ηλικίας, δηλαδή όσοι παραγωγοί είναι κάτω από 40 ετών, που το δικαιούνται για μία πενταετία αυτό, είναι περίπου στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε την εξωτική που είναι περίπου στα 300 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε και τα βιολογικά που απομένουν περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ. Όλες αυτές οι πληρωμές μαζί με κάποιες ουκρανοενισχύσεις, όπως είναι τα περιβόητα 89 εκατομμύρια ευρώ των κτηνοτρόφων, λόγω των ζωοτροφών και που έχουν αυξηθεί κτλ. Και έχουμε και τα 60 εκατομμύρια ευρώ που είναι τα χρήματα που θα απολαύσουν οι παραγωγοί λόγω της αγοράς λιπασμάτων που ξεκίνησαν να αγοράζουν από 1η Οκτωβρίου το 2021 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου το 2022. Τώρα κύριε Χιλετζάκη, όσον αφορά την δεύτερη δόση της επιδότησης, νομίζω ότι θα πιστωθεί εκεί περίπου 21 Δεκεμβρίου. Υπάρχει περίπτωση να γίνει νωρίτερα ή να γίνει και αργότερα, και ισχύει αυτό που λένε ότι υπάρχουν παραγωγοί που θα δουν ένα κουτσούρεμα στα χρηματικά ποσά από 6 έως 10 ή και 15%. Το σίγουρο είναι ότι η ετήσια σύγκληση είναι 6%. Το 6% πάει μέχρι το 10% αναλόγως στη σύγκληση και αναλόγως στις καλλιέργειες που έχει ο κάθε παραγωγός. Αν έχει πέσει όμως εκτάσεις του παραγωγού
σε τηλεπισκοπικό έλεγχο, κάποια χωράφια που είναι στο τηλεπισκοπικό έλεγχο ή κάποια χωράφια που είναι σε ειδικό διοικητικό έλεγχο, φεύγουν από την επιδότηση, δεν πληρώνονται. Επομένως, υπάρχει παραγωγός που μπορεί να δει μία μείωση της τάξης του 20%, αλλά με ένα διοικητικό, με μία διοικητική πράξη, αυτό μπορεί να διορθωθεί στην επόμενη πληρωμή. Τι θέλω όμως να πω? Θέλω να πω ότι στην προηγούμενη πληρωμή, στην πληρωμή του Οκτωβρίου, είχαμε 71.000 παραγωγούς απλήρωτους. Από τους 71.000 παραγωγούς, οι 63.000 παραγωγοί ήταν παραγωγοί που η επιδότησή τους ήταν κάτω από τα 250 ευρώ. Δηλαδή δεν πήρανε προκαταβολή. Αν η μείωση πάει στο 10% ή στο 20% σε κάποιες περιπτώσεις, σημαίνει, κύριε Χιλετζάκη, και θέλω να το σχολιάσουν και όλοι οι καλεσμένοι αυτό απόψε, ότι αν ένας άνθρωπος που μπορεί να πάρει μια δεύτερη δόση περίπου 1.000 ευρώ, μπορεί, ας πούμε, να δει στον τραπεζικό του λογαριασμό μια μείωση από 100 έως 150 ή και 200 ευρώ. Μπορεί να το δει, και θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω ότι στην Αγκρότικα, στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη, δεσμεύτηκε ο ίδιος ο υπουργός, ο κύριος Γιοργαντάς, ότι το πλαφόν των 250 ευρώ θα γίνει 150, επομένως παρέχει μεγαλύτερη ασυλία σε χιλιάδες παραγωγούς που θα πέφτανε κάτω από τα 250 ευρώ και θα χάνανε τα χρήματά τους. Ναι, υπάρχουν παραγωγοί που θα δούνε χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς κουτσουρεμένα, αλλά θα πρέπει στο καινούργιο χρόνο να έρθουν να δούμε για ποιο λόγο έχουν κουτσουρευτεί, και αν δεν είναι στην ετήσια σύγκληση και είναι σε κάποιο τηλεπισκοπικό έλεγχο ή σε διοικητικό έλεγχο, να τους κάνουμε αίτηση θεραπείας, την περιβόητη διοικητική, για να πληρωθούν τα ρέστα τους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, κυρία Χουδετσανάκη, και θέλω ένα σύντομο σχόλιο από όλους, γιατί σε μια περίοδο που και η τοπική αγορά περιμένει αυτά τα χρήματα, ο μικρός παραγωγός που μπορεί, ας πούμε, να δει κουτσουρεμένη την επιδότηση θα περικόψει και κατά τη διαδικασία της κατανάλωσης, δηλαδή του να αγοράσει. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δασκαλάκη. Όντως, πραγματικά, ένας άνθρωπος που περιμένει από μια πολύ μικρή επιδότηση, αντιλαμβάνεστε κι εσείς, σε μια πολύ δύσκολη εποχή που έχει αυξηθεί και το κόστος της ενέργειας που θέλει να πληρώσει έστω ένα μικρό λογαριασμό, κάποια στιγμή έρχεται και δεν μπορεί να πληρώσει ούτε αυτό. Νομίζω ότι το Υπουργείο, όπως είπε και ο κύριος Χιλετζάκης, είναι προς την κατεύθυνση να το δει, αλλά θεωρώ ότι οι επιδοτήσεις σιγά-σιγά κουτσουρεύονται. Νομίζω ότι και στη νέα ΚΑΠ, δυστυχώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι από τις επιδοτήσεις μπορούμε να υπάρχει ενίσχυση του μικρού παραγωγού. Είναι ένα πρόβλημα. Όμως ο μικρός παραγωγός δυστυχώς δεν βοηθιέται. Αυτό θα έπρεπε ίσως το Υπουργείο, μέσω της καινούργιας αγροτικής πολιτικής, να μπορεί να δώσει στον παραγωγό έστω αυτή τη μικρή πενιχρή ενίσχυση. Νομίζω ότι θα δίνε ανάσα και στον ίδιο το μικρό παραγωγό. Κύριε Δήμαρχε της Βιάννου, είστε ένας κατεξοχήν ελαιοκομικός δήμος, φημισμένος ελαιοκομικός δήμος. Τι σημαίνει αυτό για τους παραγωγούς σας, γιατί δεν είστε και ένας πλούσιος δήμος ή Βιάννος? Ακριβώς το είπατε, ότι πραγματικά ο Δήμος Βιάννος δεν είναι ένας πλούσιος δήμος, και όλοι οι παραγωγοί έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους ότι θα έπαιρνουν κάποια χρήματα, και όταν τα δουν κουτσουρεμένα φυσικά θα υπάρχει πρόβλημα. Όπως είπε και η κυρία Χουδετσανάκη, οι αυξήσεις, η ενέργεια, το κόστος των εργατικών, όλα αυτά συσσωρεύονται. Και δηλαδή, αν δεν πάρει το Υπουργείο το κομμάτι αυτό πάνω του, θα υπάρξει πρόβλημα. Μάλιστα. Θέλω να πάω... Πολλά χρόνια τώρα γίνεται αυτό το κουτσούρεμα και δειλά-δειλά, δηλαδή, ο παραγωγός... Αντιλαμβανόμαστε τι λέτε. Θα το ξεχάσει, την επιδότηση θα την ξεχάσει. Για να κλείσουμε αυτό το κύκλο πολύ γρήγορα, θέλω να πάω και στην Σιτία να πάρω ένα σύντομο σχόλιο. Βεβαίως και θα μιλήσετε περισσότερο στη διάρκεια της εκπομπής. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μακρινάκη. Θέλω το δικό σας σχόλιο για αυτό που ακούσαμε τώρα από τον κύριο Χιλετζάκη. Και η Σιτία είναι ένας ελαιοκομικός δήμος, και μάλιστα ένας δήμος που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και από μια τεράστια καταστροφή. Η Σιτία, κύριε Δασκαλάκη, είναι ένας κατεξοχήν ελαιοκομικός δήμος. Θεωρώ ότι ίσως είναι ο πιο μεγάλος ελαιοκομικός δήμος πιθανότατα στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι με τις επιδοτήσεις υπάρχει ένα θέμα, και το οποίο θα καταστεί μεγαλύτερο στη νέα ΚΑΠ, η οποία αντί να αποτελεί ελαιοκαλλιέργεια ξεχωριστή αγρονομική περιφέρεια, εντάσσεται στην αγρονομική περιφέρεια των μονίμων καλλιεργειών, όπως επωνομάστηκε η πρώην
αγρονομική περιφέρεια των δενδροδών καλλιεργειών και η προβλεπόμενη ενίσχυση αναστρέμα είναι 29 ευρώ. Αυτό θα είναι ένα επίσης μεγάλο και κέριο πλήγμα. Η Σιτία δυστυχώς αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται. Ελπίζουμε, καταφέραμε βέβαια με την βοήθεια όλων των συνδημοτών μας, περισσότερο με τις ελληνικές ομάδες παρά με την βοήθεια, την κρατική αρρωγή, να σταθούμε στα πόδια μας και να ξαναλειτουργήσει η πόλη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά δεν πάβει να δυσκολευόμαστε. Και να είμαστε βέβαια και στην άκρη του, στην άκρη της Κρήτης. Αυτό το κουτσούρεμα των επιδοτήσεων θα επηρεάσει την τοπική αγορά της Σιτίας που περιμένει από αυτή την περίοδο, τη γιορτινή. Εννοείται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να το αμφισβητήσει με το κόστος της ενέργειας να έχει εκτοξευθεί, με την, τα μεροκάματα να έχουν πάει στο Θεό. Φυσικά και θα την επηρεάσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να το αμφισβητεί αυτό. Μάλιστα. Κύριε Περογιαννάκη, θέλω το δικό σας σχόλιο. Είναι ένα θέμα αυτό. Θα κρατήσω αυτό που είπε ο κύριος Χιλετζάκης, ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν παραγωγοί που δεν θα πάρουν καθόλου χρήματα. Το σίγουρο είναι αυτό, κύριε Δασκαλάκη. Σίγουρα οι κουτσουρεμένες επιδοτήσεις θα περάσουν την τοπική οικονομία. Εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο με τις επιδοτήσεις. Γιατί οι επιδοτήσεις να μην πηγαίνουν στην παραγωγή? Δηλαδή, παράγω εγώ 10 τόνους λάδι, να επιδοτούμε για το λάδι που βγάζω. Διότι έτσι θα αναγκαστεί και ο παραγωγός, ο αγρότης, να καλλιεργήσει σωστά και να επιδοτούμε την παραγωγή του λαδιού. Και όχι τη σημερινή κατάσταση όπως υπάρχει. Μάλιστα. Που κουτσουρεύονται οι επιδοτήσεις κάθε χρόνο. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Λοιπόν, εδώ πέρα θα κλείσουμε το θέμα για τις επιδοτήσεις σας. Ελπίσουμε ότι οι περικοπές. Ναι, πείτε, κύριε Χιλετζάκη. Θέλω να συμπληρώσω κάτι και θέλω να πω ότι στη νέα ΚΑΠ, καταρχήν η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, το Σάββατο 17 του μήνα, θα φέρει ένα έμπειρο στέλεχος, τον Μόσχο τον Κορασίδη, το Γενικό Διευθυντή της ΕΘΕΑΣ. Έχει διατελέσει και Γενικός Γραμματέας και Υπηρεσιακός Υπουργός και Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα αναλύσουμε όλα τα θέματα για τη νέα προγραμματική περίοδο. Τι θέλω να πω όμως για την ΕΛΙΑ που ήταν η πιο αδικημένη. Η ΕΛΙΑ, πολύ σωστά είπε ο Αντιδήμαρχος από τη Σιτία, ο κύριος Μακρινάκης, ότι 29 ευρώ είναι η βασική ενίσχυση. Υπάρχουν κάποιες καλλιεργητικές μεθόδοι που αν εφαρμοστούν από 1η-1η το 23 μπορούμε να πάμε 100 ευρώ το στρέμμα. Αυτά έχουν να κάνουν με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κάθε παραγωγού. Δηλαδή αν ένας παραγωγός σπείρει ψυχαθεί μέσα στις ελιές του, θα πάρει συν 20 ευρώ το στρέμμα. Αν ένας παραγωγός κάνει χλωρό κλάδεμα, θα πάρει συν 10 ευρώ το στρέμμα. Αν ένας παραγωγός βάλει μπαγίδες και κάνει και δύο ψεκασμούς από μόνος του, θα πάρει 60 ευρώ το στρέμμα. Όλα αυτά είναι ένα έξτρα πριμ σε αυτούς που πραγματικά καλλιεργούν, σε αυτούς που πραγματικά παράγουν και είναι πολύ δυνατό. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα το δούμε από το ποδαρικό που θα κάνει η νέα προγραμματική περίοδο. Μάλιστα. Από 1η-1η 23. Κρατάμε αυτή τη συνάντηση του Σαββάτου.